Με απόλυτο σεβασμό ρωτάω. Ήθελα προηγουμένως να σας ρωτήσω, γιατί αυτό που κάνετε σήμερα δεν το κάνετε πριν από 2 χρόνια, αλλά αφήσατε να οργανωθούν και να πάρουν από πάνω τους τα ομόλογα οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Εννοείτε για τις ιδιωτικοποιήσεις? Όχι, όχι. Εννοώ για όλη αυτή την ιστορία με το κούρεμα. Αλλά δεν με αφορά τώρα η ερώτηση, γιατί μου γράφει εδώ ο κόσμος ουσιαστικότερα πράγματα. Ποιος είπε ότι κάνουμε κούρεμα ή ότι προτείνουμε κούρεμα? Κανείς δεν το είπε. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχετε ζητήσει, είχατε πει το περίφημο μαζί τα φάγαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται μαζί δεν τα πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει το μαζί τα φάγαμε, το μαζί τα πληρώνουμε δεν ισχύει. Θέλω να σας πω ακριβώς τι είπε. Όχι, όχι, ξέρω πολύ καλά τι είπατε. Τι θέλω να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή. Όχι, ξέρετε τι ακριβώς. Ακριβώς. Είπα όλοι μαζί τα φέγαμε στα πλαίσια ενός πελατειακού συστήματος που έκανε διορισμούς στο δημόσιο. Είναι προφανές αυτό. Στο δημόσιο. Αυτό έχω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ότι συνεχώς διαμορφώνεται μια κατάσταση στην οποία περιφρουρείτε το ζωτικό σας χώρο ως πολιτικό σύστημα. Τι εννοώ? Ζητάτε από τον κόσμο όσο μπορεί να δώσει, να δώσει. Ο κ. Χατζηνικολάου που δεν μπορεί να δώσει άλλο, και είναι αλήθεια, το βλέπετε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή υπάρχουν μερικές δεκάδες Έλληνες βουλευτές εκατομμυριούχοι. Δεν μπήκαν εκατομμυριούχοι στην Ελληνική Βουλή. Μπήκαν χωρίς λεφτά και αυτή τη στιγμή έχουν εκατομμύρια. Από το πόθεν έφυγε του κ. Βενιζέλου, Υπουργού Οικονομικών, βλέπω ότι έχει καταθέσει το 2010 περί τα 3 εκατομμύρια δραχμές. Δεν λέω ότι αυτά τα έκλεψαν. Ευρώ. Ευρώ θέλετε. Δεν λέω ότι αυτά τα έκλεψαν, αλλά δεν έχω αποδείξεις και ότι κάποιοι από αυτούς δεν έκλεψαν. Αυτό το οποίο ρωτώ είναι. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώσω. Θέλω να καταλήξω στο γιατί δεν αποδεχθήκατε την πρόταση του υπουργού σας, του κύριου Γιάννη Ιραγκούση, την έκανε στον Νίκο του Χατζηνικολάου το καλοκαίρι, που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι που διετέλεσαν στο δημόσιο τομέα, αιρετοί και μη, πήραν υπεραξία από την πολιτική τους λειτουργία. Ο κύριος Τάδε, βουλευτής του Πασόκ, δικηγόρος, είχε πελατεία επειδή ως δημόσιο πρόσωπο ήταν στην πολιτική, χωρίς ο ίδιος να κάνει παγαπονδιές, εισέπραξε χρήματα επειδή κάποιος τον προτιμούσε. Γιατί δεν βάζετε σε λειτουργία όχι το έσχες, αλλά το πόθεν των Ελλήνων βουλευτών? Τι θα πει αυτό, καταλαβαίνω το πόθεν. Θα σας πω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή πάνω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μερικές δεκάδες εκατομμυρίου βουλευτές. Η ερώτηση μου ως Έλληνα πολίτη που τα βρήκανε. Είναι πολύ απλό. Το δεύτερο είναι, αν τα βρήκαν νόμιμα. Όχι, να απαντήσω σε αυτό μια στιγμή και μετά. Θα να απαντήσω σε αυτό. Η ερώτηση είναι. Ναι, έχει συνέχεια ερώτηση. Στο ζωτικό σας χώρο συμπεριλαμβάνω τις τράπεζες. Όχι, τράπεζες, μην πάμε να μείνουμε στους βουλευτές μια στιγμή. Είναι άλλο θέμα. Να ολοκληρώσετε. Να απαντήσετε. Ωραία, θα πάτε, τα πούμε μετά. Λοιπόν, καταρχήν το πόθεν έσχες είναι πολύ απλό τι σημαίνει. Όχι, μου πείτε τι σημαίνει το πόθεν έσχες. Όχι, θα σας πω εγώ τι σημαίνει, γιατί λέτε πόθεν και έσχες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Έλληνες βουλευτές εκατομμυριούχοι και ζητάτε από τον πατέρα μου πριν 300 ευρώ σύνταξη να καταβάλει τα 100. Θα σας απαντήσω για τους εκατομμυριούχους. Λοιπόν, αφήστε μου να απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν μιλάτε για το πόθεν έσχες και λέτε να πάρουμε το πόθεν και να αφήσουμε το έσχες. Λοιπόν, το πόθεν έσχες είναι ένα σύστημα δηλώσεως, η οποία είναι δημόσια, όπου οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να περιγράφουν την εξέλιξη. Δεν μου την έχουν δώσει. Δεν μου την έχουν δώσει. Είμαι δημοσιογράφος, τη ζήτησα, δεν μου την δώσανε. Λοιπόν, τι λέτε τώρα σοβαρά, μιλάτε. Σοβαρά σας μιλάω. Εμένα η δήλωσή μου του πόθεν έσχεσης είναι στο. Την έχω εδώ τη δικιά σας. Γιατί δημοσιεύτηκε. Ορίστε. Τη δικιά σας την έχω εδώ γιατί δημοσιεύτηκε. Είναι στο διαδίκτυο. Ναι. Έτυχε κάποιος τη δημοσίευση. Είναι στο σελίδα μου. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει 3 εκατομμύρια καταθέσεις αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή. Εδώ έχετε την εντύπωση ότι ορισμένοι από τους βουλευτές έχουν λεφτά τα οποία δεν δικαιούν να έχουν. Δεν το ξέρω αυτό. Όχι. Καθίστε. Εσείς το ξέρετε καθίστε, αυτό. Καθίστε. Όχι. Εγώ είμαι άνθρωπος που σέβεται τον συνάνθρωπό του και σέβομαι και το νομικό και πολιτιστικό κλίμα που πρέπει να διέπει αυτή τη χώρα. Το οποίο δεν έβαλε κανένα φυλακή, όποιος, κύριε Πρόεδρε. Όποιος δεν έχει βάλει κανένα φυλακή. Αφήστε τα, θα δούμε αν πρέπει να μπει φυλακή και όποιος πρέπει να μπει φυλακή. Εγώ ξέρω ότι όποιος δεν καταδικαστεί είναι αθώος. Εσείς είπατε μια πολύ πρωτότυπη θεωρία. Πρέπει να αποδείξουν, λέει, ότι δεν έφαγα. Είναι ή αθώος ή πολιτικός. Πρέπει και. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα δεν έχω απόδειξη ούτε για το τι έφαγαν. Είναι ή αθώος ή πολιτικός. Είναι από μεγάλη πολιτική οικογένεια. Θα πρέπει να το λοιπόν, λέτε. Δεν έχει κατηγορηθεί ο πατέρας μου. Έχει αποδείξει ο πατέρας μου. Δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Αλλά δεν έχει και 3 εκατομμύρια. Οι πολιτικοί που κατηγορούνται. Γιατί δεν κατηγορεί κάποιον. Οι πολιτικοί που κατηγορούνται. Μονίμως παραγράφονται οι κατηγορίες. Έστε ανοιχτά, κύριε Μαξεβάνη. Ο Βενιζέλος είναι κλέφτης γιατί έκανε αυτό. Δεν είπα αυτό. Για να μπορεί και ο Βενιζέλος να μην πει. Να σας πω εγώ τι πιστεύω. Ο κύριος Βενιζέλος. Να σας πω εγώ. Τι πιστεύω. Να σας πω εγώ. Αφού λέτε να πει για έναν,
Σας λέω λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Τσοχατζόπουλος έβαλε το χέρι του στο μέλι. Το πιστεύω. Και το ισχυρίζω. Το πιστεύω, κύριε Παγκαλή. Σας αρέσουν οι εύκολες νίκες? Όχι, δεν είναι εύκολη νίκη. Ο Τσοχατζόπουλος είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Σε ποια χέρια της δικαιοσύνης? Για ελάχιστα από αυτά. Χθες τον κάλεσε ένα κριτή. Διότι έχουν παραγραφεί. Χάρη στο νόμο που ψήφισε σύσσωμο το ελληνικό κοινοβούλιο. Ότι ο βουλευτής κύριος Βαξεβάνης έχει σπράξει χρήματα εξαιτίας της πολιτικής του λειτουργίας, με την έννοια ότι είναι γνωστό πρόσωπο, κάποιος το εμπιστεύεται και κάποιος περιμένει ότι έχοντας αυτό ως δικηγόρο ή ως επαγγελματία στο πλάι του, ξέρετε, θα έχει καλά αποτελέσματα. Θα απαντήσω αυτό. Έχει μια υπεραξία δηλαδή αυτή η πολιτική λειτουργία. Αν μιλήσω, μιλάτε συνέχεια. Για να μας θεωρείτε. Παρακαλώ. Για να φτιαρείτε μεταξύ σας, με καλέσετε εδώ. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Για το θέμα των συμβιβάστων, για αυτό το θέμα θέτεται. Εγώ το 1981, όταν εξελέγει βουλευτής, είχα δικηγορικό γραφείο. Όχι μεγάλο, έβγαζα όμως το ψωμί μου. Το κλείσα αμέσως, διότι είχα πάντα την άποψη, την διατηρώ και μέχρι τώρα, ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να ασκεί κανένα επάγγελμα. Αυτή η άποψη ίσχυσε, γιατί ψηφίστηκε από τη Βουλή, και μετά ανετράπη. Έτσι, εγώ είμαι εναντίον της κατάργησης του ασυμβιβάστου, είμαι υπέρ του ασυμβιβάστου. Εντάξει, κύριε Πάγκαλα, αλλά άρα συμφωνώ μαζί σας ότι ο βουλευτής, μια στιγμή να τελειώσω, του πολιτικού δεν έπρεπε να ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα. Τώρα, εσείς μου λέτε ότι ο βουλευτής που ασκεί επάγγελμα εισπράττηκε από το επάγγελμά του. Βεβαίως. Έτσι. Εκ των πραγμάτων. Αυτό είναι κάτι που είναι μια κριτική το οποίο μπορώ να δεχθώ. Νόμιμο. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό. Δεν θεωρώ το βασικό επιχείρημα εναντίον του Εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι επάγγελμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν 700.000 στο Ποθανέσκες. Επάγγελμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Να του καταγγείλετε. Κοινοβουλευτική λειτουργία δεν υπάρχει. Το πού θα είναι σχέση, πώ λειτουργεί η κοινοβουλευτική λειτουργία. Να του καταγγείλετε. Δεν ξέρω. Καλείτε τώρα. Καλείτε. Κύριε Βαξεβάνη, άμα σα πω δεν υπάρχουν τέτοιοι, τι συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Καλείτε όμω τον ελληνικό λαό. Εάν έχετε υπόψη σα κάτι, καταγγείλετε το. Είστε και δημοσιογράφο. Και μάλιστα στην κρατική τηλεόραση. Κάντε μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση που είναι και έγκυρη και πέστε ότι εγώ καταγγέλω τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε ότι έχουν επάγγελμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και έχουν καταθέσει οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Πάντως, κύριε αναγνωρίζετε ότι είναι διάχυτο με τη λογική του ασυμβιβάστου. Κύριε Κουβαρά, να ρωτήσει και η συνάδελφος, δεν έχει θέση ερώτημα. Έχετε δίκιο, έχετε. Είναι διάχυτο στην κοινή γνώμη, είναι διάχυτη στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι υπάρχει μια ατιμωρησία σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς. Αυτό το αναγνωρίζετε ή όχι? Εγώ αναγνωρίζω ότι σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς υπάρχει μια πολύ κακή μεταχείριση αυτού του στοιχείου που ανέφερε ο κ. Χατζηνικολάου προηγουμένως. Δηλαδή της δυνατότητας της παραγραφής. Είναι σκανδαλώδης διάταξη, απαράδεκτη διάταξη, χρόνια την πολεμάω και καταργείται. Και από εκεί και πέρα και όμως και όταν ήταν να τιμωρηθούν αυτοί τους είχε καλύψει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα σε μερικές περιπτώσεις δεν τόλμησε η Βουλή, οι εξεταστικές επιτροπές, να καλέσουν του πρώην πρωθυπουργού ούτε ως μάρτυρα. Την ώρα της κρίσης, ακριβώς. Δηλαδή, κατηγορήθηκε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του βατοπεδίου και δεν τόλμησε η αρμόδια επιτροπή να καλέσει τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, ούτε ως μάρτυρα. Ή τον κύριο Σιμίτη για το θέμα της Ζήμενς και του Τσουκάτου και του Μαντέλη. Επήλθε η παραγραφή για το θέμα του βατοπεδίου και είδα έναν λαμπρό από τους πρωταγωνιστές της εκεί πέρα, πρώην συνάδελφο. Ο οποίος περιφερόταν σε μια κοσμική συγκυρία των Αθηνών ελεύθερος. Το νόμο, ποιος τον έκανε την παράγραφη? Κύριε Πάγκαλε, ποιος τον έκανε τον νόμο αυτόν? Είναι πρόβλημα. Ποιος τον έκανε τον νόμο αυτό της ατιμωρησίας? Όλες οι βασικές ελευθερίες του Έλληνα. Είναι νόμος ατιμωρησίας. Θα σας πω τι υπάρχει. Ένας νόμος για την παραγραφή. Ωραία. Όλες οι βασικές ελευθερίες του Έλληνα πολίτη περιγράφονται με 9 σειρές στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Ο νόμος περί ατιμωρησίας υπουργών περιγράφεται με 48. Το άρθρο και συμπληρώνεται με ένα νόμο. Ο Έλλην πολίτης υφίσταται τον ποινικό κώδικα της χώρας. Ναι. Το Σύνταγμα δεν έχει ποινικές διατάξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Είναι άλλο πράγμα ο ποινικός κώδικας. Ο ποινικός κώδικας είναι λεπτομέρης όταν χρειάζεται. Κύριε Πρόεδρε, όταν επιστρέψουμε, θα ήθελα, αν συμφωνούν και οι συνάδελφοί μου, από τις διαφημίσεις εννοώ, δεν θα πάμε πουθενά εδώ. Θα μείνουμε για αρκετά ακόμη, γιατί έχουμε χρόνο συζητήσεως. Θέλω να συζητήσουμε μαζί σας αν μαζί με την όποια ρύθμιση του χρέους μας έρχεται την επόμενη μέρα και επιτροπία που σημαίνει ότι χάνουμε πολλά από τα δικαιώματα που έχουμε τα κυριαρχικά, πολλά από τα δικαιώματα που έχουμε στο να κυβερνούμε τη χώρα μας εμείς οι ίδιοι. Μες. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.